Άλμα προς το μέλλον χαρακτηρίζει ο Βασίλης Λαμπρινός την υπογραφή σύμβασης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, το οποίο στοχεύει στη λειτουργική, αισθητική και εμπορική αναβάθμιση της παλιάς πόλης, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ιστορικού κέντρου στα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται για ένα όραμα που άρχισε να παίρνει συγκεκριμένη μορφή με τις αρχικές μελέτες για την ανάπλαση της παλιάς πόλης στα μέσα της δεκαετίας του 90, επί Δημαρχίας Κώστα Ασλάνη. Εν συνεχεία εξειδικεύτηκε στις οδούς δικαιοσύνης Ίδης Καλοκαιρινού και ορίμασε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να δημοπρατηθεί τελικά από την παρούσα, ένα έργο το οποίο μπαίνει επιτέλους στην τελική του φάση. Όπως εκτιμάται, σε 15 μέρες ξεκινούν τα έργα ανάπλασης, με το όλο έργο να σπάει σε 3 τμήματα, όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης. Από την αρχή της Καλοκαιρινού, συμβολή με ψαρομιλίγκων, μέχρι τη 1821, κυκλοφοριακά η Καλοκαιρινού, επειδή κατεβαίνει, κλείνει μέχρι την Αγίου Μηνά. Θα ακολουθήσει ο Σταυρός της πόλης, που είναι και το πιο δύσκολο σημείο, γιατί η κυκλοφορία εκεί πέρα δεν θα μπορεί να υπάρξει σε κανένα δρόμο, αλλά για, ελπίζουμε, για ένα πολύ μικρό διάστημα ολίγων ημερών. Και θα συνεχίσει από τη Μικρή Εύανση μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, κλείνοντας έτσι το βασικό άξονα δικαιοσύνης Ίδης αρχή Καλοκαιρινού. Αφού τελειώσει αυτό το κομμάτι, θα μπει η εταιρεία να δουλέψει την Μικρή Εύανση και τη 1821, θα δούμε με ποια σειρά. Διαβλέπουμε σε όλους μια διάθεση να συνεργαστούν για να μειώσουμε, όπως λέει ο Δήμαρχος, όσο γίνεται περισσότερο την αναπόφευκτη ταλαιπωρία του κόσμου. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να είμαστε 100% για όλα σίγουρα. Δεν μπορούμε. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Είπε κάποιος, μπορεί στους 50 πόντους να βρούμε αρχαία. Μπορεί, έχει συμβεί εδώ απ' έξω. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Και ενώ οι εργασίες ξεκινούν το επόμενο 15ήμερο, εκτός απροόπτου, ο Γιάννης Αναστασάκης δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις σε καυτά ζητήματα, όπως το χρονοδιάγραμμα στο κάθε εργοτάξιο, στον τρόπο διευθέτησης της κυκλοφορίας των οχημάτων, αλλά και στις διαδρομές που θα ακολουθούν τα μίνι μπας. Ποια ημερομηνία κλείνει η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη θα αργήσει ακόμα το κλείσιμο. Θα περάσουν κάποιοι μήνες μέχρι να φτάσει το εργοτάξιο εκεί πάνω. Πρέπει πρώτα να τελειώσουμε αυτό που συζητάμε τώρα, μέχρι την Αργυρά και τη 1821. Οι γραμμές είναι ανά 15 λεπτά. Είπαμε ότι σχεδιάζουμε το. Άρα ο πιο άτυχος θα περιμένει 15 λεπτά. Ένας άνθρωπος στους φυσιολογικούς ρυθμούς θα είναι από 5-10 λεπτά η αναμονή του. Η γραμμή που σχεδιάζουμε για να κινείται το μικρό λεωφορείο μπορεί να παρακάμπτει το κέντρο. Ξέρετε, κάνουμε ένα σχεδιασμό. Αν απαιτηθεί από τα πράγματα, θα το διευρύνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως ταλαιπωρία θα υπάρξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και γι' αυτό ζητάμε προκαταβολικά την κατανόηση των δημοτών. Σε ό,τι αφορά στην εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στους πιθανούς χώρους αφετηρίας των μίνι μπας, ο κύριος Αναστασάκης δήλωσε. Έχει ήδη πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να αναζητήσει μέχρι 500 θέσεις στάθμευσης κατά προτίμηση στις αφετηρίες των δύο γραμμών των μίνι μπας. Η μία αφετηρία, θυμίζω, είναι στο Παγκρίτιο, η άλλη στο λιμάνι. Για όσο καιρό θα διαρκέσει η σύμβαση με το αστικό κτέλ, επεξεργαζόμαστε ευθύς εξ αρχής να πατάνε τα μικρά λεωφορεία στις διαδρομές που θα ανοίξουν ως εργοταξιακές ρυθμίσεις. Που εκεί μπαίνουν και άλλοι δρόμοι προς συζήτηση.